Ενίκιο για το σχολείο που παραχώρησε στα σεισμόπληκτα παιδιά των Δένδρων και των Πλατανουλίων, ζητάει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας από το Δήμο Τυρνάβου. Το σχολείο τους κρίθηκε ακατάλληλο το 2021, μετά τον μεγάλο σεισμό, και από τότε τα παιδιά έκαναν μάθημα στο σχολικό συγκρότημα που υπάρχει στο στρατόπεδο Σχοινά. Τώρα το Ταμείο Εθνικής Άμυνας ζητάει 120.000 ευρώ για τα 2 τελευταία χρόνια και ζητάει επίσης από τον Δήμο να συνάψουν ενοικιαστήριο. Το ΤΕΘΑ και το Υπουργείο Άμυνας, η κεντρική εξουσία, ζητάει από το σεισμόπληκτο Δήμο Τυρνάβου να της καταβάλει το ποσό των 120.000 ευρώ για το σχολείο το οποίο πάνε τα σεισμόπληκτα παιδιά. Και ερχόμαστε και ρωτάμε εμείς τώρα την κυβέρνηση. Ποια είναι η πολιτική, η κοινωνική που κάνει απέναντι στους σεισμοπαθείς? Να ζητάει 120.000 ευρώ? Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτζής εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό και άσκησε κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή που είχε αποσιωπήσει, όπως ισχυρίζεται, το γεγονός. Ο κύριος Κόκουρας και η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν το έφεραν ποτέ μα ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ μα ποτέ δεν έφεραν το θέμα στο λαό του Δήμου Τυρνάβου, εν αγνία των συμπολιτών μας. Το Υπουργείο, το ΕΘΑ και το Υπουργείο Άμυνας έστελνε μία σειρά από επιστολές και έγγραφα προς τον πρώην Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, όπου απαιτούσε ήταν ξεκάθαρη ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τη δωρεάν παραχώρηση και απαιτούσε η καινούργια παραχώρηση να πραγματοποιηθεί με σύμβαση μίσθωσης. Αν και η ΔΕΗ είχε υποσχεθεί ότι θα επισκευάσει το παλιό σχολείο, τελικά αποδείχθηκε ότι όλα έμειναν στα λόγια και τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, χωρίς σχολείο.